με τον αντιδήμαρχο του Δήμου μας, τον κύριο Μιχάλη Πρωτοψάλτη. Καλημέρα από την επόμενη μέρα την εκπομπή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού μας. Καλημέρα. Μιλάμε από την Ζάκυνθο που βρισκόμαστε. Α, πολύ ωραία. Ευκαιρία λοιπόν να πούμε. Ευκαιρία να πούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό, ναι. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν, σας ακούμε. Να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση αυτή στη Ζάκυνθο, δεν είναι πολύ σημαντική. Είναι μια εκδήλωση αύριο εδώ στη Ζάκυνθο, την οποία οργανώνει για την περιφέρεια Ζακύνθους. Ναι. Ναι. Και το Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο. Πολύ ωραία. Ναι. Συμμετέχουν όλα αντιπροσωπείς από όλα τα Ζάκυνθα. Μάλιστα. Εμείς συμμετέχουμε για πρώτη φορά. Ναι. Ναι. Έχει έρθει και το προεκτικό της Λόγου της Αγίας Παναγίας. Το πολύ καλό βάλει την προσωπία. Ναι, ναι. Και έχουν μια καλή παρουσία. Μπράβο. Αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο για να τιμήσουν τη συμμετοχή των εκτανήσεων και την απαρχία της ναυπάθειας. Της ναυπάθειας, βεβαίως. Λοιπόν, είναι και ο Δήμαρχος. Μιλήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο πριν από λίγο, ναι. Λοιπόν, οπωσδήποτε περιμένουμε φωτογραφικό υλικό, κύριε Αντιδήμαρχε, έτσι, να το δημοσιεύσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης και να δούμε τι υπόθηκε για τα ακτοπλοϊκά, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ό,τι άλλο βέβαια θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε ακούσει εσείς στη σχολεία που γίνει, ναι. Γιατί αυτό που συμβαίνει το αντισύμα, ναι. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις εκπομπικό. Ναι, σωστό. Υπήρχε ένα αίτημα της εταιρείας Λανέ προς το Υπουργείο Υπουργείου Ναυτιλίας. Μάλιστα. Για να τροποποιήσει τα δρομολόγια της 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου που λύγει η υδροποιητική περίοδο. Ναι. Ουσιαστικά αλλάζει το δρομολόγιο το 1 του Τηλιά, ναι. Που αντί να φέρει το μεσημέρι στις 2 θα φέρει το απόγευμα. Μάλιστα. Και θα πηγαίνει στο Λίπιο την Τρίτη το βράδυ και θα επιστρέψει την Τετάρτη. Μάλιστα. Αυτή ουσιαστικά είναι η προποποίηση που γίνεται και είναι για ένα μήνα. Αυτό. Μάλιστα. Το πέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πει το Συμβούλιο την άποψή του στο Υπουργείο που είναι αυτή και πιστεύουμε ότι θα υιοθετήσει την άποψη αυτή. Η απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι δεν έχει αντίρρηση την αλλαγή των νομολογικών αυτών, αλλά στο μέλλον για να σταματήσει αυτές τις συνεχείς αλλαγές των δρομολογίων, τα οποία δημιουργούν ανακάτωση. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλιώς είναι να ξέρει ο καθένας ό,τι έχει πλήρω και να προγραμματίζει τις διακοπές του ή όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κοινωνία. Αλλιώς είναι κάθε να περιμένουμε, ξέρω εγώ, στις 20 Αυγούστου, αν να έχει κόντρα έχει δρομολόγιο στις 25. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Όχι, αυτό λοιπόν είπαμε ότι δεν έχει αντίρρηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνουν δεκτές οι αλλαγές αυτές, αλλά από την επόμενη δρομολογική περίοδο που ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου του 2013 και τελειώνει 31 Οκτωβρίου του 2014, να έχει για όλη την περίοδο το πλοίο αν προγραμματίσει και ανακοινώσει τα δρομολογιά του, για να μην έχουμε τέτοιες αλλαγές στο μέλλον, γιατί δεν θα τις κάνουμε ποτέ. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως θέμα να κοπεί το πλοίο δεν υπάρχει, έτσι, για να το πούμε γι' αυτό, διότι πολλά ακούγονται τελευταία. Οι φήμες δυστυχώς, ναι. Οργιάζουν. Συνεχίζουν να οργιάζουν προβλήματα, ναι. Σκέφτες μας. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Ο Υπουργείο θα ανανεώσει τη σύμβαση και το οποίο συνεχίζει να κάνει την ομολογία του. Θα έχει μια περίοδο, από ό,τι μας έχει πει η εταιρεία, μια περίοδο ακινησίας για να κάνει τις απαραίτητες συσκευές μεγαλύτερη από το προηγούμενο από πέρυσι, γιατί χρειάζεται μια... Αυτό πότε θα γίνει, περίπου. Ναι. Δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα, ναι, αλλά αυτό θα το ξέρουμε μετά τον Οκτώβριο, ναι. Για να... Ναι. Κάνει και μια σύμβαση. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Είχα μια επικοινωνία και με τον κύριο Τσαϊλά, τον... την ιδιοκτήτη του Μούσα, ναι. Να αλλάξει την ημέρα της. Του ζήτησα για τον Οκτώβριο να αλλάξει την ημέρα της αργίας του για κάτι που δεν έχει Τετάρτη, εφόσον θα έχουμε την Πέμπτη. Θα έχουμε και τα νομολόγια του Λίπιο, ναι. Και την Πέμπτη δεν θα έχουμε, ναι, ναι. Όπως γινόταν Πέμπτη, ναι. Και πιστεύω ότι θα το κάνει. Ναι. Δεν έχουν παράπονο και αυτοί, διότι πρέπει να προσαρμόζουν συνεχώς τα νομολόγια τους ανάλογα με το τι θέλει να κάνει η Λανέ. Ναι, είναι θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση, να τελειώσει.
τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή η εταιρεία να προγραμματίσει τα δρομολόγια για όλη την περίοδο και να μπορεί και το άλλο πιο να προσαρμόσει τα δρομολόγια και οι επισκέπτες να ξέρουν πότε έχει πλοίο. Πάρα πολύ καλά. Αυτά λοιπόν για τα αυτοπλοϊκά καρδιά. Έχει γίνει μεγάλη, έχει γίνει μεγάλη και με την εταιρεία το πόρτο, είπαμε να δημιουργήσουμε με τον αγιασμό που κάναμε στον καινούργιο. Α, ναι, έχει γίνει θέμα. Για το Facebook, το Facebook έχει γίνει θέμα. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για καμία μυστικότητα. Στείλαμε και μια ανακοίνωση γραφτή. Διότι είναι κάτι, δεν είναι μια χάρα. Αρμόζει με γεγονός, δεν το κάνει στο μυστικό. Μα τι μυστικό δεν είναι. Και όντως τελευταία στιγμή, είπαμε το πρόεδρο στην αυτοσεβασμότητα, μια και δεν ήταν ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης και οι άλλοι ιεράρχοι, αν θα έκανε σκόπο να κάνουμε ένα αγιασμό, είπε βεβαίως και προσδιορίστηκε την ώρα εκείνη. Το ανακοίνωσε δε ενώπιον στην πλατεία μετά τη λιτανία του εικόνα μπροστά σε 2.000 ανθρώπους. Ναι, πού ήταν λοιπόν η μυστικότητα. Καμία πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Εμβολής Περιουσίας, ο οποίος διαμαρτύρεται και δεν ήρθε βέβαια, που ήταν στο μοναστήρι και δεν ήρθε, το είπα εγώ πριν την ώρα της λιτανίας. Αλλά ήταν ο πρόεδρος και δεν ήρθε. Λοιπόν, γράφονται πάρα πολλά. Ναι, ναι, τα είδαμε. Και πρέπει να προσέχουν αυτοί που τα γράφουνε, διότι εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω κανέναν και θέλω να αποκτηθούνε αυτούς που εργάστηκαν για να γίνει το έργο αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν να έχει εργαστεί. Αντιθέτως, ξέρω πολλούς οι οποίοι το πολέμησαν και προσπάθησαν να το σταματήσουν. Εάν λοιπόν κάποιος έχει κάνει ενέργειες προς την θετική κατεύθυνση, στο να ολοκληρώσει το έργο, πραγματικά θέλω να τον μάθω και να τον ευχαριστήσω δημόσια. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με την προσπάθεια που κάναμε με τη χρηματοδότηση του κ. Χατζηδή να γίνει πραγματικά πραγματικότητα η λεωφόρος της Παναγίας Κυριακής. Και εκεί έχουμε καταγγελίες και εκεί έχουμε διακοπή εργασιών. Καταλαβαίνω. Και εκεί έχουμε πόλεμο. Τα προβλήματα. Αυτούς που ενδιαφέρονται στα λόγια. Τα γνωστά. Ως εμπράκτος των λογοδείξεων. Να βγουν δηλαδή να καταδικάσουν αυτούς που καταγγέλνουν. Να βγουν να καταδικάσουν αυτό που έχει κάνει 250 σελίδες καταγγελίες για το έργο της Παναγίας με τη Γιώργο. Και να αφήσουν τις υποκρισίες ότι δεν το ήξεραν. Και έγινε με μυστικότητα από λίγους εκλεκτούς. Φοβερό. Ήταν δημόσια στο φως της ημέρα, στις 12 ώρες το μεσημέρι, πέρναγε ο κόσμος από εκεί, το είχε ανακοινώσει ο Σεπτέμβριος προηγουμένως. Βεβαίως, και είχε την ευαισθησία, θα μπορούσε να έρθει. Ήταν... Αυτοί οι οποίοι το ήξεραν και θεσμικά έπρεπε να έρθουν. Δεν ήρθαν διότι έχουν ενοχή, ότι δεν βοήθησαν να γίνει το έργο. Ήταν ανοιχτή η πρόσκληση, εκεί είμαστε, όταν το είπε από το μικρόφωνο σε Βασνιώτατος Μητροπολίτης. Εσύ έχεις το ραδιόφωνο, έχεις να βέβαια. Βέβαια, το άκουσα πολύ καλά. Εγώ δεν μπόρεσα... Ποτέ. Αυτό δεν το παραδεχόμαστε, δεν ήταν μυστικό, βεβαίως δεν ήταν. Εγώ δεν μπόρεσα να έρθω, ζητάω συγγνώμη, μου έτυχε κάτι έκτακτο και γι' αυτό το λόγο. Δεν όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και να γράφονται τέτοια σχόλια, βέβαια. Είναι απαράδεκτο. Λοιπόν. Και επειδή όλα πρέπει να ακούγονται, βέβαια, εγώ το τονίζω ότι δεν βοήθησε κανένα για να γίνει το έργο αυτό. Οι ίδιοι άνθρωποι το πήραμε πάνω μας και το ολοκληρώσαμε και είμαστε περίμενοι γι' αυτό. Και τώρα που συνεχίζεται η προσπάθεια και που συνεχίζεται από τους ίδιους τύπους οι καταγγελίες και τα εμπόδια, καταψηφίζεται στην Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα. Το έργο το άλλο του. Από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Φοβερά πράγματα. Εάν τρομοκρατούνται από κάποιους, ότι θα πάνε στα δικαστήρια, γιατί αυτό συμβαίνει δυστυχώς, και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό. Αυτοί λοιπόν που είναι λαΐτες και γράφουν στο διαδίκτυο διάφορα, να ασχοληθούν για να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, να ευχηθούμε καλή παρουσίαση του χορευτικού λοιπόν στην πανέμορφη Ζάκυνθο και θα τα πούμε σύντομα πάλι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Yeah.